Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Διετή παράταση της προθεσμίας για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει ζητήσει από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Ενώ μέχρι τότε είτε θα έχει βρει στρατηγικό επενδυτή, είτε θα προχωρήσει στην εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μιλωνάς, δήλωσε πως οι αποφάσεις θα ληφθούν σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του 2020, ενώ η επιδίωξη της Τράπεζας είναι να αποφευθεί μια αναγκαστική και βιαστική πώληση. Ένα πλήρες πλάνο, το οποίο θα περιλαμβάνει πωλήσεις κόκκινων δανείων, μείωση καταστημάτων και θελούσια έξοδο αλλά και μπαράζ χρηματοδοτήσεων, έχει στα σκαριά για το 2019 η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με υψηλόβαθμους κύκλους της Τράπεζας, μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεδιπλωθεί το σχέδιο που έχει εκπονήσει η διοίκηση και το οποίο θα εξασφαλίσει αύξηση της κερδοφορίας, μείωση του λειτουργικού κόστους αλλά και βελτίωση των δικτών κεφαλαϊκής επάρκειας για την Τράπεζα, κλείνοντας παράλληλα μια σειρά από μέτωπα που είχαν μείνει για καιρό ανοιχτά. Με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα γίνεται η ρύθμιση χρεών στην εφορία. Οι δόσεις θα είναι περισσότερες από 12, αλλά ο ακριβής αριθμός τους θα κριθεί μετά και τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές στο πλαίσιο της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Η ενεργοποίηση της ρύθμισης αναμένεται εντός Φεβρουαρίου, με την ελάχιστη μηνιαία δόση να διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 631,57 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,26% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.